Για πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο θέμα. Πολύ ωραίο πράγμα. Ναι. Γκράφιτι σε σχολείο στην Κάτω Τούμπα. Ναι. Πάμε στην Μαρία Τζαφυρίου να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, Μαρία. Γεια σου, Μαρία μου, καλημέρα. Με την παρέα σου. Καλή σας ημέρα. Μικρούς και μεγάλους. Μικρούς και μεγάλους. Μπράβο. Χρόνια πολλά, παιδιά. Μακάρι να μπορούσαμε να δείξουμε το πλάνο πίσω από την κάμερα. Είναι μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και πολλά παιδιά τα οποία είναι έτοιμα να πιάσουν τις βούρτσες για να χρωματίσουν ένα τμήμα του σχολείου, το οποίο δεν έχει χρώμα τώρα. Θα το δείτε σε λίγο. Γιατί ο κύριος Βροχόπουλος, εκπρόσωπος του Συλλόγου, θα μας πει για το πολύ ωραίο αποτέλεσμα που βλέπουμε πίσω μας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, κύριε Βροχόπουλε. Ναι, πολύ σπουδαίο συμβολισμό. Γεια σας, γεια σας. Με την παρέα σας, κύριε Βροχόπουλε. Η κόρη μας, η κόρη είναι. Ναι, 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 είναι η κόρη μου. Πώς τη λένε? Η κόρη μου, ναι, είναι στην πρώτη δημοτικού. Πώς τη λένε? Παναγιώτα. Γεια σου, καλημέρα, Παναγιώτα. Έχει ωραίο όνομα. Καλημέρα. Γεια σου, Παναγιώτα. Παναγιώτα. Γεια σου. Ναι, αλλά βγάλε την μπούκλα μπροστά να βλέπουμε το προσωπάκι σου. Τα μαλάκια. Αυτό είναι, έτσι, μπράβο. Τι χρώμα θα βάψεις στο γκράφιτι εσύ? Ροζ. Ροζ. Ναι, είναι φίλη μου η Παναγιώτα. Το αγαπημένο της το χρώμα είναι ροζ. Μικρή και μεγάλη λοιπόν σήμερα είναι εδώ. Για να συνεχίσουν το έργο, το οποίο πότε ξεκίνησε, κύριε Βροχόπουλε? Την προηγούμενη Παρασκευή ξεκίνησε. Βέβαια, η προετοιμασία ήταν σχεδόν ένα χρόνο. Mm. Για μας το κίνητρο είναι η αγάπη για τα παιδιά μας. Από εκεί ξεκινάμε. Και τι κάνετε δηλαδή? Χθες το πρωί ο γιος μου λέει, μπαμπά, άμα κάνετε και τον πλαϊνό τοίχο, θα σπάσω τον κουμπαρά να σας δώσω χρήματα να τον κάνετε. Μετά από αυτό, εσείς δεν θα κάνατε και τον πλαϊνό τοίχο? Βέβαια. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Τι ωραία. Κάπως έτσι. Έγραψε μια μαμά. Είναι μια δημιουργία της Urban Act και του SAME 84 του Ζωγράφου. Τέλειο. Σε συνεννόηση μαζί μας για το θέμα. Το θέμα είναι ο αθλητισμός. Ξέρετε, εδώ είναι μια περιοχή σχεδόν σύνορα Τούμπας Χαριλάου. Μια περιοχή που από τη μία έχει μακρόχρονη αθλητική ιστορία, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, καταλαβαίνετε, βόλεϊ. Έχετε και τα μυστήρια σας όμως. Τα παιδιά μας όλα έτσι κι αλλιώς. Δυστυχώς όμως έχουμε και άλλα θέματα στην περιοχή. Οπαδική βία, δυστυχώς άσχημα θέματα. Αυτά και αυτό θέλαμε να αναδείξουμε με το γκράφιτι. Θέλαμε να δείξουμε την καλή πλευρά του αθλητισμού. Απελευθερώνετε υγιείς δυνάμεις, πρέπει να σας πω, με αυτά τα πράγματα εσείς. Και τους νέους. Και για τους νέους. Θέλαμε να μορφύνουμε το σχολείο μας και ταυτόχρονα να μορφύνουμε και την κοινωνία. Μα είναι φοβερό το αποτέλεσμα. Αυτό ήταν. Τα παιδιά, να σας πω, τα παιδιά το χαίρονται πολύ, έτσι. Να σας πω, χτες έγραψε μια μαμά στο σύλλογο ότι τη ρώτησε η κόρη της πότε θα τελειώσουν αυτές οι διακοπές επιτέλους για να πάμε στο υπέροχο σχολείο που φτιάξαμε. Αλήθεια, αυτό τώρα. Και μόνο είναι το καλύτερο παράσημο. Είναι το καλύτερο παράσημο, νομίζουμε. Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Θερμά συγχαρητήρια. Το κόστος πόσο είναι, πώς το βαστώ, τα χρώματα αυτά είναι, δηλαδή, οι ζωγραφιές. Κοιτάξτε, τα χρώματα ήταν χορηγία της εταιρείας Kraft. Ωραία. Όλο το υπόλοιπο κόστος το υπομίστηκε ο σύλλογος. Κάναμε ειδική λαχιοφόρα αγορά για αυτό το θέμα. Όλη η γειτονιά μας στήριξε, όλοι οι μαγαζάτορες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο. Γιατί νομίζουμε ότι αναβαθμίζεται και η γειτονιά παράλληλα με το σχολείο, mm-hmm. που είναι φυσικά ο πρώτος μας στόχος. Τα παιδιά μας θέλουμε να είναι χαρούμενα και νομίζουμε ότι θα είναι, δηλαδή το βλέπουν ήδη και χαμογελάνε. Και σας πληροφορώ ότι πιστεύω ότι δεν θα το βρωμίζουν τώρα, θα το προσέχουν. Βέβαια, περισσότερο. Ελπίζουμε. Δεν θα βανδαλίζουν. Το σχολείο για τα παιδιά είναι πολύ συνηθισμένο. Είναι το δεύτερο σπίτι τους. Εμείς έτσι το βλέπουμε, ότι είναι το δεύτερο σπίτι τους για τα παιδιά. Και όπως το σπίτι του καθένα θέλει το παιδί να έχει το καλύτερο δωμάτιο, τα ομορφότερα παιχνίδια, έτσι θέλουμε να έχουν και το ομορφότερο σχολείο. Πέρσι ο Σύλλογος Γονέων ανακαίνισε πλήρως τη βιβλιοθήκη. Πάλι με δικά του έξοδα. Νομίζουμε ότι έχουμε μία από τις ομορφότερες βιβλιοθήκες αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Μπράβο, κύριε Βροχόπουλε. Χρόνια πολλά, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά. Χαιρετισμού στην Παναγιώτα, τη φίλη μου. Γεια σου, Παναγιώτα. Και στα άλλα παιδιά. Έφυγε να πάει να σμογιαντήσει. Βέβαια. Να πάρετε με τις τηλεοράσεις τώρα καημένα. Έχω δουλειές να κάνω. Έχω δουλειές να κάνω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα, Μαρία. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.